Σε καταγγελία των θέσεων που καταθέτει η τουρκική πλευρά στις διαπραγματεύσεις, προχωρεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας σε καθηγητές και φοιτητές της Φιλοσοφικής Αθηνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι δύο πλευρές έχουν μπει σε ουσιαστικό διάλογο, αλλά ότι υπάρχει απόσταση και ότι θέλει να πιστεύει ότι πρόκειται για τις πρώτες θέσεις της τουρκικής πλευράς και ότι θα υπάρξουν διευκρινήσεις. Αποκάλυψε ωστόσο ότι είναι στα σκαριά έγγραφο στο οποίο θα αναδεικνύονται οι αποκλίσεις των τουρκικών θέσεων με το κοινό ανακοινωθέν. Αυτό το οποίο λέω, και επειδή την Δευτέρα θα έχω συνάντηση με τον κύριο Νέρογλου, αυτό το οποίο αποτελεί ασπίδαν για την δική μας πλευρά, είναι το περιεχόμενο του κοινού ανακοινωθέντος. Μέχρι την Δευτέρα θα έχουμε τη σύγκριση των τουρκικών προτάσεων σε σχέση με το κοινό ανακοινωθέν. Πού συμβαδίζει, πού συναντάται, αλλά και πόσον συγκρούεται. Και συνεπώς αυτό το έγγραφο, το οποίο βεβαίως θα επιδοθεί ή θα αναπτυχθεί εις τον κύριο Νέρογλου, θα δοθεί και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με τον οποίο θα έχω συνάντηση στις 2 Απριλίου στις Βρυξέλλες, αλλά και σε όλες τις εμπλεκόμενες ή ενδιαφερόμενες πλευρές. Και ενδιαφερόμενες πλευρές εννοώ τα διάφορα κράτη τα οποία επιδεικνύουν ενδιαφέρον, είτε είναι μέλη, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ελπίδα όπως οι διακηρύξεις καλών προθέσεων από τουρκικής πλευράς θα αποτυπωθούν στην πράξη με συγκεκριμένες ενέργειες που θα επιτρέψουν την επανένωση. Αναφέρθηκε επίσης στην Επιτροπή Αποζημιώσεων στα Κατεχόμενα, είπε ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι παράνομη και τόνισε ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής 5.600 αιτήσεις Ελληνοκυπρίων. Θα πρέπει να προβληματιστούμε, είπε, για το ότι όσοι Ελληνοκύπροι αποζημιώνονται για τις περιουσίες τους, υποχρεώνονται να τις μεταβιβάσουν στο τουρκικό κράτος. Το τουρκικό κράτος για να τις μεταβιβάσει σε Τουρκοκύπριους ζητά ως αντάλλαγμα τις περιουσίες των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές. Αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η τουρκοποίηση των κατεχομένων, αλλά είναι και η εμφάνιση της Τουρκίας, του τουρκικού κράτους πλέον, στις περιοχές που το κράτος ελέγχει. Για να προσθέσει ότι αν αφαιθεί ο χρόνος χωρίς πρόοδο και προβληματισμό, ενδεχόμενα κάποια στιγμή άλλα συστατικά στοιχεία της λύσης, όπως είναι το περιουσιακό και οι εδαφικές αναπροσαρμογές, να μην είναι σε θέση η ελληνοκυπριακή πλευρά να τα διαπραγματευτεί, διότι δεν θα υπάρχουν περιουσίες προς διαπραγμάτευση.